την καλησπέρα μου μετά από αρκετό καιρό. Είχαμε και τον κορονοϊό, οπότε έχουμε να τα πούμε από τη διαδικτυακή συχνότητα του nstv.gr αρκετά χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάμε πάλι την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας που μέτραγε 7-8 χρόνια υπάρξεως, μέχρι κάποια στιγμή εκεί το 19 με 20, με το τμήμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Θα μας τα πει εδώ και ο κύριος Φαγκελάκης, που ήταν ο πρωτεργάτης μαζί με τον Σταύρο τον Κατσούλη για τη δημιουργία του. Έχει 18 χρόνια ιστορίας και θα μιλήσουμε και με τους πρωταθλητές μας, οι οποίοι ήταν μια φορά και έναν καιρό στις ακαδημίες, 11-12 χρονών και μεγαλώσανε, θα τα πούμε όλα σήμερα. Και θα καλησπερίσω τον Γιώργο του Φαγκελάκη, να μας αστήσεις και τους αθλητές, Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Κατσούλη, τον πρωταθλητή μας, και την πρωταθλήτριά μας, την Δάφνη Τεδαγιακίδη, δύο εξαίσια παιδιά, πολύ καλοί αθλητές. Πόσα χρόνια μετράει στο σύμπαν? Έχω πολύ μικρά παιδιά, 4 χρονών. Και τους δύο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μάνι 15 χρόνια. Το χρόνο μετράει 18 από τη θυμάδα μου, ναι. Το Κατσούλης. Το χρόνο μετράει 18 χρόνια περίπου. 18 χρόνια, ναι. Ναι. Λοιπόν. 18 ήρθανε μετά βέβαια την πενταετία. Εντάξει, ήταν 5 χρόνια, 6. Ναι. Δηλαδή τα πρώτα παιδιά τώρα είναι πάνω από 22-23. Ναι, θα μας τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε και για τις επιτυχίες. Πες μας και εσύ έτσι, πώς είναι η πορεία σου αυτά τα χρόνια, περιμένεις την εξέλιξη? Ναι, ξεκίνησα πολύ μικρή. Δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησα με στόχο τον πρωταθλητισμό. Ξεκίνησα έτσι... Θύμισε με αυτή τη σημερινή τζουντό. Ο δρόμος της ευγένειας. Της ευγένειας, μπράβο. Ξεκινήσαμε. Ναι, είναι ένα άθλημα που θέλει και πειθαρχία. Και θέλει πειθαρχία, βέβαια. Ξεκινήσαμε με τα άλλα παιδάκια έτσι όλοι μαζί να κάνουμε προπόνηση. Μετά, εντάξει, σιγά σιγά με τις προπονήσεις έτσι αγαπήσαμε το άθλημα. Και αφού είδαμε ότι πηγαίνουμε και καλά στους αγώνες, εγώ προσωπικά ήθελα να το κυνηγήσω έτσι παραπάνω. Με απότερο σκοπό. Σε αγωνιστικό επίπεδο πάνε μετά τα 12-13. Τώρα πια όχι, και από τα 8-9 παλεύουν. Παλεύουν, ναι, ναι, ναι. Και θα σου πω γι' αυτό, γιατί είχαμε κάποιες επιτυχίες. Είχαμε πολλές επιτυχίες. Ναι. Είχαμε πολλές επιτυχίες. Θα μας πεις και για το ταξίδι που κάναμε. Έλα και εσύ. Για πες μας, Αλέξανδρε, πώς είναι αυτή η πορεία τώρα τόσο ετών? Η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι από μικρή ηλικία. Έχω κυνηγήσει. Θεωρείς ότι ο υδρότας σου έχει βρει έδαφος? Σίγουρα σε θέμα μεταλλείων και επιτυχιών δεν έχουμε παράπονα, αλλά και σε θέμα χαρακτήρα ο υδρότας μου έχει εδραιωθεί μέσα μου καλά. Ναι. Φαντάζομαι πως όποιος ασχολείται με αυτό το άθλημα προσαρμόζεται να είναι ηθικός, να έχει, δίνει πάρα πολλά το τζούντο. Και δεν το λέω μόνο για μένα, το λέω για όλα τα παιδιά. Και κυρίως στην πειθαρχία και στο νου την οργάνωση. Και... Ναι, φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα να μας πεις, να ξεκινήσουμε αφού τα είπαμε. Είναι ο έφορος ακόμα ο Σταύρος ο Κατσούλης. Ναι, είναι ο Σταύρος ο Κατσούλης. Ναι, και... Το έχουμε ξεκινήσει μαζί το τμήμα. Ναι, και δεν είναι πια ο... Έρχεται που και που, γιατί μένει μακριά ο παλιός τώρα έφορος, ο συνεργάτης του, πες το να, που είχε και το γιο του. Αρβανίτης. Ο Θοδωρής Αρβανίτης είναι στην Ολλανδία. Δουλεύει, ναι. Αλλά όποτε μπορείς, είναι ο Θάνος μας και ο Θοδωρής, εντάξει, ο Θάνος μας είναι παλιός πρωταθλητής, πιο μεγάλος από τα παιδιά. Τώρα αυτή τη στιγμή, οι πρώτοι αθλητές αυτή τη στιγμή είναι ο Αλέξανδρος και η Δάφνη. Σε ηλικία. Γιατί το τμήμα είναι και πιο δυνατή σαν αθλητές, με τη Δάφνη που ήρθε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Λοιπόν, θα πούμε αυτά. Για πες μας, το τμήμα έχει πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια, για να πούμε στα γενικά και να πούμε... Εντάξει, τώρα ακριβώς κορίτσια, αγόρια δεν μπορώ να πω. Είναι περίπου... Γύρω στα 60 παιδιά είναι. Είχαμε μία πτώση λόγω COVID. Λόγω COVID ενώ και λόγω... το COVID είχαμε φτάσει και... Να πούμε και για τις εγκαταστάσεις ότι είχαμε κάποια προβλήματα. Είχαμε προβλήματα, αυτό έριξε. Με στεγανοποίηση της θύρας, έριξε εδώ και ένα χρόνο. Έχει λήξει. Και τώρα προσπαθούμε να ανεβούμε. Το τμήμα πάει σε μια αναγέννηση τρόπο. Στην ουσία είναι αναγέννηση και από πλευράς παιδιών και, αγωνιστικά. Και αγωνιστικά. Γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε καινούργια φουρνιά.
Δηλαδή ο Ιδάφνη και ο Αλέξανδρος είναι κάποια παιδιά που έχουν φτάσει μήνυ, σε ποια κατηγορία είναι τώρα, νέους άντρες. Νέους άντρες και νεανίδες. Νεανίδες. Και είναι η βάση μας αυτή τη στιγμή, αλλά πάει να βγει καινούριο, όχι πάει να βγει, βγαίνει καινούργια δουλειά. Και στους παίκτες και στα juniors, για να γίνει πιο πανιόνιο στο τζούντο όπως ήταν πριν COVID, προ-COVID. Προ-COVID, γιατί μετά λίγο μπερδεύτηκε. Δεν έχουμε και την ανησυχία των εγκαταστάσεων πλέον. Δεν έχουμε και αυτό, είναι βασικό πρόβλημα. Η στεγανοποίηση ήταν τρομερό πρόβλημα. Ήταν πρόβλημα και στη λειτουργία. Στη λειτουργία, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Ναι. Αυτό το ανέφερα και στην εθμένα του Προφήτη. Να το πούμε ότι ο Προφήτης στις αρχές Μάρτη έχει αφιέρωμα στην τελευταία του σελίδα όλες τις επιτυχίες της φετινής σεζόν του τζούντο, με φωτογραφίες και των πρωταγωνιστών εδώ. Λοιπόν, και για πες μας τώρα, η φετινή χρονιά πώς μπορούμε να την κρίνουμε, άμα πάμε από το τουρνά του Πανιωνίου και δόθε. Έγινε το τουρνά της θες. Ήταν βασικά, η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ επιτυχές μέχρι στιγμής. Ήταν το τουρνά και στη Λιλούπολη πήραμε πολλά μεγάλια. Το τουρνά του κόμμας πότε έγινε? Στον Πανιώνιο σε αρχές Δεκεμβρίου. Η συμμετοχή 800 άτομα από όλη την Ελλάδα. Βγήκαμε και εμείς, πήραμε και εμείς κύπελο μετά juniors. Είχαμε πολύ καλή επιτυχία από μετάλλια. Και μετά ξεκινήσαμε, μετά από αυτό, ξεκινήσαμε το Πανελλήνιο που παίξαν τα παιδιά, η Δάφνη και ο Αλέξανδρος. Νέων Πανελλήνιο αντρών, γυναικών. Το οποίο πήγανε καλά για την... Γιατί είναι δύο κατηγορίες. Πήρε μια πέμπτη θέση. Πήρε πέμπτη η Δάφνη, και έδωμος ο Άλεξ, αλλά πάλι είναι η κατηγορία, παραπάνω. Πάνω από την ηλικία του. Παραπάνω την ηλικία του και δύο κατηγορίες πάνω η Δάφνη. Μία ο Άλεξ και με δύο η Δάφνη. Μπέθουμε και στα βαθιά. Μπήκανε λίγο στα βαθιά. Να πάρουν λίγο έτσι τη... Ναι. Μετά στον εφήβο, στον νεανίδων, καθάρισε η Δάφνη η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Έχουμε και αντίστοιχες φωτογραφίες που θα μπουν και στην εφημερίδα. Ναι. Και ο Άλεξ πάλεξε για την πέμπτη, την τρίτη θέση. Ναι. Έπαιξε πολύ καλά. Και μετά καπάκι είχαμε και επιτυχία και στα μικρότερα παιδιά με τρία πρωταθλήματα Νότιο Ελλάδος, Χάρκινα. Είχαμε πάλι επιτυχία και στα πιο μικρές κατηγορίες. Ναι. Ώσπου να φτάσουμε στην επιτυχία που κάναμε πριν μια εβδομάδα στην Σερβία. Ναι. Είναι το πρώτο ταξίδι για τους τελευταίους μήνες. Τελευταίους μήνες και όχι το πρώτο ταξίδι τελευταία χρόνια. Γιατί είχαμε και κόμμα. Είχαμε και κόμμα. Τρία χρόνια πάμε. Μας απαγορεύαν να πάμε. Μόνο πέρυσι μπορούσαμε, αλλά το τμήμα ακόμα δεν ήταν. Δηλαδή το 22 ήταν δύσκολο. Και πήραμε και δύο μετάλλια στη Σερβία. Γι' αυτό λέω υπάρχει αναγέννηση. Το ταξίδι στη Σερβία πώς το είδες? Ήταν για μικρές καλύτερα, ήταν για ακαδημίες. Ήταν οι ακαδημίες. Ήταν μέχρι 13 χρονών. Αλλά πήγαν καλά. Οργανωμένο από αυτούς. Όχι, φτιάχτηκε. Ήταν καλά, ήταν καλά. Ήταν γι' αυτό το επίπεδο. Ποια παιδιά πήγανε? Πήγε ο Σακάς, ο Γιώργος που πήρε την πρώτη θέση. Ο Γιώργος, ναι. Junior και αυτός. Όχι, αυτός είναι παιδες. Ο Φραγκελάκης ο Στέλιος στη δεύτερη θέση. Στα junior. Και μια πέμπτη πάλι στα junior και μια πέμπτη πάλι στα junior. Ναι. Δηλαδή άρα, μικρά, μικρά. Ναι, ξεκινήσαν όμως να μπαίνουν, ναι, να μπαίνουν, ναι, και σε άλλους. Αλλά φυσικά το πολύ boost το έδωσε η Δάφνη με το χρυσό και ο Αλέξανδρος με τη θέση του στις μεγάλες κατηγορίες. Γιατί τα παιδιά αυτά πρέπει να βλέπουν τους μεγαλύτερους. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Μα έτσι είναι, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω και τον Αλέξανδρο. Πώς είδες έτσι την εμπειρία στους άνδρες? Στους άνδρες. Σίγουρα είναι πιο γεροδεμένα τα κορμιά εκεί πέρα, πιο έμπειροι αθλητές. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε όταν δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε όσο εύκολα θα μπορούσαμε στις δικές μας κατηγορίες είναι να πάρουμε εμπειρίες, ναι, και να μάθουμε. Αλλά δεν το... Δεν θα το πω πώς να το... Δεν το έλεγες και βουνό. Δηλαδή μπήκες να παλέψεις, έτσι. Φυσικά, πάντα μπαίνουμε για να παλέψουμε σε τέτοιες περιστάσεις. Λοιπόν, και άρα ο στόχος είναι ότι δεν είμαστε και τόσο μακριά. Γιώργο, δεν είμαστε και τόσο μακριά. Όχι, δεν είναι καθόλου μακριά. Γιατί ο Αλέξανδρος είναι και στα πόσα κιλά, είναι και σε... 90 κιλά. Είναι ένας-δύο αγώνες, δεν είναι τίποτα, είναι μακριά. Ένας-δύο αγώνες. Είναι για να παίξεις για μετά, δεν είναι. Όχι, έπαιξε για μετά. Έπαιξε για μετά. Εσύ, για πες μας τις επιτυχίες σου. Εσύ ήσουνα, έπαιξες σαν... Στο πρωτάθλημα των γυναικών. Στο πρωτάθλημα των γυναικών, εννοείται σαν νεανίδες. Ναι. Στις νεανίδες είναι η κατηγορία της, αλλά πάλι είναι μικρότερη, η δεύτερη χρονιά. Νεανίδες είναι 17-18, ή όχι? Ναι, είναι από 16-18, έχει και άλλη χρονιά. Έχει και άλλη χρονιά. Θα είσαι και του χρόνου στις νεανίδες.
ναι. Είναι 18, δηλαδή 18 δεν είναι κανένα 17, είναι 18. Για πες μας εσύ, πότε έγινε το τελευταίο ποτάθλημα που ήταν, το νεανίδων ή το γυναικείο. Το νεανίδων προηγήθηκε. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ήταν ήταν στα Γιάννενα των γυναικών που έπαιξε. Πριν από τη Θεσσαλονίκη. Το Δεκέμβρη. Το Γενάρη έπαιξε στη Θεσσαλονίκη βγήκε που τα χρήθηκε. Για πες μας, θα σε ρωτήσω, τι διαφορές είδες από τα Γιάννενα, από το γυναικείο. Μεγάλες. Εντάξει, μπορώ στο να... σώμα, σε ποια κιλά είναι η 70, είναι στα 70. Μπορώ να πω ότι στις γυναίκες δεν πιστεύω δεν είναι ότι έχει τόση διαφορά όσο ναι. έχει στους άντρες. Γιατί το να έχεις, ας πούμε, εμπειρία στους άντρες σημαίνει ότι έχεις παίξει και περισσότερους αγώνες, είναι πιο δυνατά τα κορμιά. Δηλαδή την καταλαβαίνεις τη διαφορά. Σε δύναμη είναι, ναι. Ναι, σε δύναμη, ναι. Ενώ στις γυναίκες που παίζουν, εντάξει, σίγουρα και με τη δύναμη αλλά και με την τεχνική. Την κατάλαβα τη διαφορά στην εμπειρία. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι τα λάθη. Οι λόγοι για τους οποίους δεν κατάφερα να φέρω το παιχνίδι εκεί που το ήθελα εγώ ήταν, πιστεύω, κυρίως λόγω εμπειρίας. Μπορούσαν να με. Είχαν περισσότερη εμπειρία από μένα και να διαχειριστούν το παιχνίδι, πιστεύω, καλύτερα. Ενώ μετά στην ηλικία μου, σε αντίθεση με τα Γιάννα στη Θεσσαλονίκη, πίστευα ότι είχα το παιχνίδι στα χέρια μου. Δηλαδή, μπορούσα να κάνω αυτά που θέλω, να βγάλω αυτά που θέλω μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Να μας πεις, αφού μιλάμε για τους αγώνες. Γιατί μιλάμε για τζούντο. Με ποιες θυμάσαι, με ποιες αντιπάλους, από ποιες περιοχές της Ελλάδος ανταγωνίστηκε η Δόμνα και ο Αλέξανδρος. Ναι, είχε παίξει, έπαιξε με την... Πού ήρθε με? Παπαϊωάννου από Αθήνα. Από την Κηφισιά. Έπαιξε με την... Με μία από τα Γιάννενα. Και από το Μαραθώνα, νομίζω. Και έπαιξε και μία από το Μαραθώνα. Στο τελικό. Όχι, στο τελικό έπαιξα με την Κηφισιά. Εντάξει, υπάρχουν βασικά. Γιατί υπάρχουν και σύλλογοι. Να πούμε εδώ, αυτά πρέπει να τα λέμε. Ότι ο Πανιώνιος, σαν γνωστό σωματείο και αθλητικό σύλλογο, όλη η Ελλάδα γνωρίζει τα σωματεία που έχουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Στην περίπτωσή μας, ο Πανιώνιος και μαγιά του. Και μαγιά του Γιώργου του Φαγγελάκη του Σταύρου του Κατσούλη, προσπαθεί ως ο αρχαιότερος αθλητικός σύλλογος, όχι στην Ελλάδα, ελληνικός αθλητικός σύλλογος, γιατί διδαχθήκε στη Σμύρνη, όχι σε ελλαδικό χώρο, σε χώρο που δεν ανήκε στην τότε ελληνική επικράτεια. Λοιπόν, ο Πανιώνιος είναι ο μοναδικός σύλλογος, νομίζω, από τους γνωστούς σύλλογους. Το έχει τζούντο. Κοίτα, βασικά. Γεια, έχει ξεκινήσει κάτι. Όχι. Βασικά ήμασταν εμείς. Από τα γνωστά σε εισαγωγικά. Από τα γνωστά ΠΑΕ, ας πούμε. Ναι, συλλόγους. Ναι. Και ο Άρης. Και ο Άρης. Ναι. Οι οποίοι είχαμε πολύ δυνατή ομάδα και ο Άρης έχει πολύ δυνατή και αντρική ομάδα. Ακόμα έτσι. Ακόμα, ναι. Και ιδρύθηκε και ο ΠΑΟΚ πριν 4 χρόνια. Α, έχει κάνει και. Γιατί ήθελε, ξέρεις, πάντα αυτό το υπάρχει ΠΑΟΚ, ενδιαφέρον. Άρης, υπάρχει... Έχουν και κόσμο, οπότε ένα σύλλογο αν έχει και ενδιαφέροντα στον κόσμο. Από την πλευρά της Αθήνας δεν υπάρχει άλλο μεγάλο σύλλογο. Γνωστός. Ναι, είναι όλοι οι συλλόγοι κυρίως. Συλλόγοι που είναι εξειδικευμένοι. Συλλόγοι για το τζούντο εξειδικευμένοι. Τζούντο πάλι και... Ναι, αν δεν έχουν 2-3 αθλήματα. Ναι, ναι. Η ιδιωτική συλλόγη, δηλαδή ανοίγω εγώ μια σχολή. Μια σχολή που έχει δικαιώμα. Ναι. Αυτό δεν έχει κανένα λόγο, βέβαια. Είναι και εκεί παιδιά που γυμνάζονται. Βέβαια, γιατί γυμνάζονται. Δεν έχει να κάνει και εκτός των Πανιώνιων στην ουσία στην Αθήνα είναι και ο Πανελλήνιος. Αν θέσουμε ότι, έχει και ο Πανελλήνιος. Ότι είναι από το 1890. Ναι. Αν έχει τμήμα, λέω τελευταία χρόνια. Έχει και πριν από εμάς και πρωταθλητικό τμήμα. Πολλά χρόνια Πανελλήνιος, στο τζούντο. Αρχίζει και φύγει ο Πανελλήνιος γενικώς. Ναι, γενικώς, ναι, γενικώς. Αλλά σαν μεγάλους συλλόγους είναι αυτοί οι τέσσερις. Ναι. Και σαν ΠΑΕ, ας πούμε, το πούμε, σαν Πανιώνιος που έχει αφήσει εποχή και στην ΠΑΕ. Είναι ο Πανιώνιος, ο Άρης και τώρα ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ που έχει λίγα χρόνια. Ακόμα είναι στα Σπάργανα. Στα Σπάργανα. Είναι απλά με κάποια άτομα μεγάλα, με κάποιες μεταγραφές. Αυτά τα ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, έγραψα τώρα και θέλω να πεις, γιατί έγραψα και στο άρθρο. Πρέπει να γίνει τώρα που και λειτουργικά και οι καταστάσεις και εσύ τα έχω φέξει όλα. Είμαστε. Να γίνει και μια, να πούμε ότι εδώ και λίγο καιρό στο Δήμο Νέας Μήνης έχουμε έναν Πανιώνιο Δήμαρχο. Ναι, το λέω ναι, ναι. Πελάκι. Και επειδή ο Γιώργος αγαπάει και είχε και εσύ μια ανάμειξη
Ναι, είχα και εγώ μια ανάμεξη, όντως. Λοιπόν, λοιπόν. Αυτό βέβαια δεν είναι. Όχι, όχι, μιλάμε. Θέλω να πω ότι θα μπορούμε να έχουμε και μέσα από το Δήμο ένα τύπο promotion. Ένα τύπο. Ναι, σίγουρα θα είναι καλύτερα. Σίγουρα. Ένα τύπο για το τμήμα. Γιατί είχαμε φτάσει, μου είχε πει και ο Στάθος, πόσα παιδιά είχατε φτάσει. Είχατε φτάσει να έχετε πάνω από 100 παιδιά. 120. 120. Τα παιδιά ήταν πολύ μικρά, δηλαδή. Ναι, θέλω να πω ότι τμήμα. Υπήρχε και ο ενθουσιασμός, υπήρχε και. Αλλά τα παιδιά ήταν πάρα πολλά. Ναι, και σε όλες τις κατηγορίες. Ενώ τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, όπως σου είπα, η Δάφνη και ο Αλέξανδρος. Έχει να κάνει και με την δυσλειτουργικότητα. Ναι, έχει και να κάνει και με τα προβλήματα. Δεν υπάρχει κοντά, ούτε πιο πάνω. Ηλικιακά, ναι. Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει και πιο πάνω. Υπάρχει ο Κοσάρης, ο Κοσιδιάρης, ναι. Ο Τριάρης. Όπως ο Θάνος. Ο Θάνος. Ναι. Π.χ. αντίστοιχο Θάνος, κάποια παιδιά που σταματήσανε γιατί ξέρει ότι είναι δύσκολο. Το Τζούτε είναι πολύ είναι δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον πίσω από τον Άλεξ να υπήρχε και τη Δάφνη να υπήρχαν κάποια δυνατά παιδιά 14, 15, 13, 12, 11 και πήγαινε παρακάτω. Mm. Τώρα βέβαια υπάρχει αυτό σιγά σιγά, δημιουργείται, αλλά θέλει ακόμα 2-3 χρονάκια. Εγώ λέω ότι πρέπει σιγά σιγά να έχουμε και σαν στόχο, μου το λέει και ο Σταύρος, να έχουμε και σαν στόχο να δώσουμε προς τα έξω το τμήμα. Αν είχε ακουστεί ότι είχαμε και τα προβλήματα της στεγανοποίησης και τα λοιπά, γιατί ναι. Υπήρχαμε και παράπονα, υπήρχαν και παράπονα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε προς τα έξω από τη νέα χρονιά, ότι παιδιά έχουν πολεμιστεί και λοιπά, φέρτε τα παιδιά σας εδώ να μάθουν την ευγενή άμυνα, την ευγενή πειθαρχία. Για πες μου τώρα, για πείτε μου εσείς τώρα, μιλήστε και εσείς, μιλάμε μόνο. Να μιλάει και τα παιδιά. Έλα, Αλέξανδρε, για πες μου. Εσύ, από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις περάσει σε ποια σχολή είσαι τώρα, πού είσαι? Είμαι φωτογραφία και οπτικοακουστικών τεχνών στο ΠΑΔΑ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δυτικής Αττικής, είσαι πρώτος. Πρώτο έτος, μάλιστα. Λοιπόν, η αγάπη σου για τον τζούντο σημαίνει ότι όλη τη φοιτητική σου ζωή, να μην πάμε πιο μετά, θα είσαι μαχόμενος και ενεργός. Αυτό δείχνει προς το παρόν. Να είμαστε υγιείς, έτσι. Να είμαστε υγιείς φυσικά. Τώρα το κυνηγάω όσο μπορώ με πρωινές και βραδινές προπονήσεις. Α, δεν τα είπαμε το προπονήσιο. Καλά έκανες και το ανέφερες. Γιατί το επίπεδο δυσκολεύει. Κάνετε και πρωινές. Ναι. Μάλιστα. Η αντίστοιχη ερώτηση είναι για τη Δάφνη. Δάφνη, είσαι πιο μικρούλα. Ναι. Αλλά το έχει ζεστά το θέμα. Εγώ είμαι ακόμα στο σχολείο. Σχολείο. Με... Δηλαδή και σαν φοιτήτρια βλέπεις ότι γιατί όχι. Με το καλό είσαι. Τι τάξη ηλικίου? Πρώτη ηλικία. Είσαι πρώτη ηλικία ακόμα. Να. Έχουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τόσο μετά. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί όπως ανεβαίνει το επίπεδο, θα πει και ο Γιώργος. Πες μου και εσύ για τις προπονήσεις τώρα, ας πούμε. Α, ναι, για τις προπονήσεις, εντάξει, θέλει σίγουρα πρόγραμμα για να μπορέσουν να χωρέσουν και τα μαθήματα με τις προπονήσεις. Και όσο πας για πρωταθλητισμό. Και ναι, ειδικότερα στον πρωταθλητισμό, που οι προπονήσεις είναι και πιο παιδικές, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Δηλαδή και η πίεση του να ανταπεξέλθω, να τα πάω καλά στην προπόνηση για να είμαι καλά, ώστε να ξέρω ότι... Με τα κιλά σας πώς το κρατάτε το θέμα? Έχετε και το θέμα των κιλών, έτσι. Τις κατηγορίες, γιατί η κατηγορία είναι τα κιλά. Βέβαια, υπάρχει όριο κιλών. Εκτός αν θέλεις να ανέβεις, αν ο προπονητής σου... Υπάρχουν φορές που κυνηγάμε τα κιλά και είμαστε με μια ζυγαριά από πίσω. Λίγο πριν τους αγώνες, έτσι. Ναι, και άλλες φορές που είμαστε αρκετά χαλαρά. Δηλαδή, όταν είσαι καλά στο όριο, απλά προσέχεις τη διατροφή σου, να τρως υγιεινά, να έχεις ενέργεια κυρίως. Να το αναφέρουμε και αυτό το κομμάτι. Κοίτα, ναι, είναι οι κατηγορίες βασικές. Απλώς εγώ έχω μια τάση να αφήνω τους αθλητές να αποφασίσουν και μετά θα τους πω και τη γνώμη που πρέπει να παίξουν. Εντάξει, για τη Δάφνη και τον Άλεξ έχουμε κατασταλάξει. Και πιστεύω ότι είναι τα καλύτερα που έχουν διαλέξει. Αλλά αφήνω μια επιλογή στον πρωταθλητή να δει που του, δεν μπορεί να τον βάλει. Ναι, τώρα πια είναι και, πολλά, είναι και πολλά χρόνια. Ξέρουν, ναι. Μπορεί να του μπορεί να χάσει 5 κιλά, χάσει 7 ή... Τους αφήνω λίγο να διαλέξουν. Ο Άλεξ έπαιζε 81, έχει πάει στα 90, είναι πιο δύσκολα, θέλει λίγο δουλειά, μεγαλώνει. Και η διάπλαση. Άλλος διάπλαση τα πάντα. Η Δάφνη είναι 85-86, που θα παίξει 70 κιλά. Δεν έχει και διαφορά, δεν έχει επιλογές. Μετά είναι τα σύν. Στα σύν μετά, μπορεί να είσαι και 10 κιλά πιο ελαφρύς από το... Μόνο 10 κιλά. Είναι... πώς το λένε... Και 20, μόνο 100 κιλά. Το μάξιμο στάτης ποιο είναι? Το
Το μάξιμο είναι 100. Εσύ είναι 100. Οπότε σου είπα 102 και εδώ είναι 100. Καλά, δεν μπορεί να πάει και 100. Εντάξει, αυτό που είναι 102 θα τα χάσει. Δεν μπορεί να το ρισκάρει να παίξει με αυτού που είναι 150. Εσύ τι γνώμη έχει, είσαι κατασταλαγμένη, είσαι και σαν γυναίκα. Θέλετε να έχετε ένα ωραίο σώμα, ένα ωραίο. Είχα και εμπειρία στα συγκυλά, γιατί είχα θέμα με αυτό. Γιατί ακριβώς επειδή ήμουν ψηλή, ήμουν πάνω από το όριο πολλές φορές. Και μου ήταν δύσκολο να χάσω τα κιλά, οπότε αναγκαστικά έπαιζα στα συν. Και μπορώ να πω ότι καταλαβαίνεις τη διαφορά στα κιλά πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μεγαλώνοντας αλλάζει το όριο κιλών και γίνεται λίγο παραπάνω. Οπότε φέτος. Εσένα είναι 70, μετά τι πάει. Συν. Δεν έχει άλλο. Ενώ είναι το όριο. Ναι, ενώ τις προηγούμενες χρονιές το όριο ήταν 63. Δηλαδή, και εγώ ήμουν 66-67 κιλά. Δηλαδή ήταν 4-5 κιλά. Αλλάζει και από κορασίδες σε ένα, αλλάζει από κορασίδες σε ένα. Αλλάζουν τα κιλά. Ναι, μεγαλώνουν τα κορμιά. Επίσης εσύ, γιατί ήταν συν 63 και ήταν 65-66. Ναι. Δεν τα είχαν για διάφορους λόγους. Εντάξει. Ψηλή, αυτά είναι λίγο δύσκολο. Οπότε έπαιζε εσύ. Μπορούσε βέβαια να εντάξει, θέλει. Οπότε εσύ, αν φύγει από τα 70, μπορεί να έχει αντιπάλο 90 κιλά. Μου έχει τύχει να παίξω και με κοπέλα 94-95 κιλά. Δεν υπάρχει όριο. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά. Συγγνώμη, Δάφνη, υπάρχει μια διαφορά. Τώρα είναι 70. Όταν μπει στι νεάνιδε είναι 78. Οπότε έχει και λίγο καβάτσα να πάει μέχρι τα 78. Με κατάλαβε. Ναι. Α, εκεί μετά δεν ήταν. Ναι, άμα πάει 74-75 θα παίξει 78. Ναι. Δεν θα παίξει. Τώρα συνάνεζε θα μείνει παραπάνω, θα παίζει εσύ. Οπότε τώρα το καλύψαμε, κατέβηκε και έπαιξε 70. Έχετε πάρει το δρόμο σας, αυτά είναι λεπτομένα. Ναι, τι έχουμε να πούμε τώρα για μετά το Πανελλήνιο και τα Θεσσαλονίκη, για φέτος, τι έχει μείνει. Τώρα, καταρχήν να πω ότι κόβουμε την πίτα την Κυριακή. Την Κυριακή είναι αυτή που αδέρφη. Είμαι καλεσμένος οποιοσδήποτε μας ακούει και θέλει. Ναι. Στο Γαλαξία. Όταν θα ανέβει στο Βεντράκι, έχει μείνει αυτή την Κυριακή. Τώρα. Και έχουμε ακόμα πράγματα. Έχουμε το Πανελλήνιο στη Βέρεια. Εκεί πιο το απόγευμα, έτσι. Το Πέδο. Εκεί πιο το απόγευμα. Εκεί πιο το απόγευμα. Έχουμε το Πανελλήνιο το Πέδο, το απόγευμα τον Απρίλιο. Και μετά συνεχίζουμε. Μπορεί να ξαναπάμε στο εξωτερικό. Μπορεί τα παιδιά να παίξουν σε κάποιο εξωτερικό σε κάποιες οργανώσεις. Υπάρχει το φοιτητικό. Γιατί ξέρω ότι το οργανώνεται λίγους μήνες πριν. Υπάρχει Βαλκανιάδες. Μπορεί να παίξει Δάφνη. Α, πότε είναι αυτό. Πάρει την πρόκληση. Να το πούμε. Η Βαλκανιάδα είναι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο μου φαίνεται, δεν έχω δει ακριβώς το καλοκαίρι. 2 Ιουλίου είναι το βαλκανικό των Ιαννίδων. Που έχει πάρει την πρόξη γιατί στα πρώτη θέση, πρώτος και δεύτερος, παίρνει την πρόξη η Βαλκανιάδα. Θα γίνει πού αυτό που Η Βαλκανιάδα γίνονται στις Βαλκανικές. Τώρα, α, δεν έχει βγει ακόμα πολύ. Των Ιαννίδων βγάζουν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, κάπου εκεί γίνεται. Όχι, τα βγάλουμε και εδώ. Κάποια στιγμή. Αθήνα όχι για φέτος, γιατί δεν έχουμε βγάλει. Και μετά έχει και ένα ευρωπαϊκό. Αυτό είναι το Ιβακανιάδα και Σόφια είναι το Ευρωπαϊκό. Ναι, τα ξέρει καλύτερα ο Μιχάλης. Μαυροβούνιο, η Βαλκανιάδα. Και στη Σόφια θα γίνει το ευρωπαϊκό το. Νεανίδων, ναι. Εφήβων, τι είναι αυτό. Νεανίδων. Ο Αλέξανδρος. Έχουμε και ένα. Ο Αλέξανδρος. Εγώ τώρα στοχεύω να πάω. Για κάποιο τουρνουά ευρωπαϊκό. Στοχεύω να πάω σε 1-2 ευρωπαϊκά τουρνουά. Αναλόγως και αναλόγως με τις προκρίσεις εκεί πέρα θα δούμε πώς θα πάμε ευρωπαϊκό. Με Βέλγιο-Ολλανδία έχουμε κάνει πολλά ταξίδια. Ναι, που είναι και το επίπεδο υψηλό και δύσκολο. Εσύ σε ποια, για ποια τουρνουά, σε ποια χώρα. Προς το παρόν έχω στοχεύσει στην Ιταλία που είναι σε λίγους μήνες. Αυτό και βλέπουμε. Υπάρχουν πολλά στο επίσημο καλεντάρι και από εκεί ψάχνουμε. Ωραία, να μας πει κάτι και η Δάφνη, γιατί έχει μια δουλειά να. Ναι, να μας πει και η Δάφνη. Λοιπόν, εσύ Δάφνη τώρα. Μετά το χρυσό μετάλλιο. Πού το πήρες. Μετά το χρυσό μετάλλιο, να πούμε. Ποιο. Με λοιπόν, το πήρες ή όχι. Την νίκη, λέω. Με τρεις ποινές. Πήρε πόντι από προηγούμενους αγώνες και στο τελικό το πήρε. Τρεις ποινές νοκάουτ. Λέμε σε εισαγωγικά το νοκάουτ. Είναι νοκάουτ. Μάλιστα. Οπότε ήταν το πρώτο σου χρυσό στο επίπεδο. Στις νεάνδες, ναι. Στην ηλικιακή κατηγορία, ναι. Στην ηλικιακή κατηγορία. Γιατί ήσουν και πέρσι στην Άνδες και ήταν η Δάφνη. Ναι, ήταν και πέρσι, αλλά ένα πρόβλημα που είχε δεν μπόρεσε να παλέψει. Γιατί ξέρεις το πρωτάθλημα. Α. Είναι μία και έξω, είναι μία μέρα. Α, ήταν κάποιο τραυματισμό, ίσως. Αν αυτή τη μέρα δεν είσαι καλά, δεν μπορεί να παλέψει. Κάνει όλο το.
ούτε η προπόνηση έχει κάνει. Είναι ένα δίμηνο, είναι μια μέρα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι ομαδικό, δεν είναι ποδόσφαιρο μπάσκετ που έχει όλη τη χρονιά. Δεν υπάρχει αναβολή, είναι μέχρι εκεί. Αυτό, δεν παίζεις, γεια σας. Εσύ τώρα με τι αυτοπεποίθηση. Να μας πει, συγγνώμη, να μας πει ότι έχει βγει πρωταθλήτρια και άλλες φορές, δεν είναι πρώτη φορά. Να πούμε ότι έχει πάρει μετάλλια σε χαμηλότερη ηλικιακή κατηγορία. Ναι, έχει πάρει 4 συνεχόμενα χρυσά πέσταλα. Ναι, εντάξει. Από τις κορασίδες Β, τα λέω καλά. Ναι, από κορασίδες Β, ξεκίνησα με τρίτη θέση, το πρώτο μου πανελλήνιο. Ηλικία κορασίδες Β, λέμε 14. Νομίζω 11. Ήμουν από την ναι. Η πρώτη χρονιά, η δεύτερη 12. Πρώτη χρονιά ξεκίνησα με τρίτη θέση και είχα πει στον εαυτό μου ότι την επόμενη χρονιά πάμε καλύτερα. Ναι. Και όντως, την επόμενη χρονιά πήρα την πρώτη θέση και μετά συνέχισα έτσι την πορεία. Όλη τη διάρκεια των κορασίδων σε ένα πράγμα. Όλη τη διάρκεια των κορασίδων μετά και τον Α ήταν νομίζω 3 χρυσά συνεχόμενα. Και μετά ήρθαν οι Άνδες που εντάξει σίγουρα έχασα και την πρώτη χρονιά των Ανίδων, αλλά έτσι κι αλλιώς ήμουνα σαν μικρή έπαιζα, γιατί είναι 3 χρόνια Ανίδων και ήταν η πρώτη μου χρονιά. Οπότε... Ήταν 3 χρόνια, 16-17. Ναι, οπότε είχα και δεύτερη χρονιά, είχα και δεύτερη ευκαιρία να προσπαθήσω. Σίγουρα πιέστηκα και κουράστηκα πολύ δηλαδή για την προπόνηση, γιατί είναι ένα δύσκολο αποτέλεσμα αυτό για να έρθει. Γιατί ειδικά όσο μεγαλώνουν τα κορμιά και είναι και καταλαβαίνεις πιο έντονα τον πρωταθλητισμό. Σίγουρα μετά την νίκη. Οι αθλήτες εκεί στο δικό σας επίπεδο, σε διακόπτω, τις έχεις αντιμετωπίσει και τις προηγούμενες χρονιές. Φαντάζομαι ότι είναι στην ηλικία πάνω κάτω, όταν βρισκόμαστε στην ίδια ηλικία, ναι, πάνω κάτω ξέρουμε τα ονόματα ή έχουμε παίξει, τις έχουμε δει που έχουν παίξει γενικά. Έχετε δηλαδή, παίξει είναι γνωστά τα ονόματα. Γιατί δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα. Είναι και τα τουρνουά που γίνονται. Είναι και τουρνουά. Φαντάζομαι ξέρεις κάποιες. Βέβαια. Υπάρχει μια χρόνια με κάτι. Οι σύλλογοι που είναι καλοί δηλαδή, στέλνουν και στα τουρνουά στους αθλητές. Δεν περιμένουν ένα πανελλήνιο, έτσι. Βέβαια. Και είναι ο καλύτερος τρόπος για προπόνηση τα τουρνουά, γιατί μπαίνεις κατευθείαν μέσα στον αγώνα. Ναι. Οπότε πώς τον νιώθεις τον εαυτό σου, θα πάμε και τον χρόνο για μια ανίδες ή άλλη κατηγορία. Έχει άλλη του χρόνου ανίδες. Και μετά έχει νέες γυναίκες. Αλλά μπορεί όποτε θέλει να παίξει και στις γυναίκες. Δηλαδή ξεκινήσει και παίζει όποτε θέλει και στις γυναίκες. Ναι, όποτε θέλει κατεβαίνει να το δει γυναίκα. Ναι, όχι στο πανελλήνιο. Μπορεί να παίξει στο πανελλήνιο. Για ευρωπαϊκά, δεν μου πει για ευρωπαϊκά εδώ γιατί. Ευρωπαϊκά έχουμε πει τη Βαλκανιάδα σαν στόχο φέτος και ένα ευρωπαϊκό που θα γίνει στην Αθήνα. Το ευρωπαϊκό κύπελο των εφήβων, με ανίδων. Μετά το καλοκαίρι είναι αυτό. Θα παίξει μετά το καλοκαίρι. Οκτώβριο-Νοέμβριο. Οκτώβριο. Καλή προχή. Να φέρουμε καμιά κάμερα να κάνουμε live. Ναι, θα είναι και στην Αθήνα. Να κάνουμε κάνα live. Αυτά γίνονται συνήθως πάνω, Σε αλλιώσια, κύριε. Σε αλλιώσια. Κάτι βοντό, τέτοια. Ολυμπιακών διαστάσεων. Ναι, θα αποφασίσουμε. Το τόμι, πώς το είπαμε, το. Πώς το λέμε, το. Το τατάμι. Στο τατάμι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε για το τμήμα, είπαμε για τι έρχεται. Να προχωρήσουμε τη Δάφνη. Ναι, θα προχωρήσουμε τη Δάφνη. Λοιπόν, Αλέξανδρε Δάφνη, αυτή ήταν η πρώτη σου εμπειρία. Εύκολο δεν ήταν. Κουβερτούλα. Ναι, εύκολο. Λοιπόν, να πούμε ότι η Δάφνη, δεν βλέπουμε να πούμε, η Δάφνη να πούμε ότι είναι αθλήτρια που συμμετέχει και στο τμήμα βόλεϊ του Μύρωνα. Σου αρέσει και το βολέι. Όχι, θα το πούμε γιατί ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Ο Πανιώνιος είναι ο ιστορικότερος σωματείος διαχρονικά στη χώρα. Δεν τον πειράζει τον Πανιώνιο να υπάρχει. Αυτό μάλιστα σου δίνει η συμμετοχή σου στο βόλεϊ. Με τα άλματα, με τα τέτοια, πώς συνδυάζει. Γιατί το δικό σου το άθλημα ανοίγει λίγο τους μυς το βόλεϊ. Το βοηθάει στην ελαστικότητα. Ναι. Σίγουρα. Έχει πολλές κινήσεις. Γυμνάζει όλο το σώμα, όλους τους μυς, όλες τις μυϊκές ομάδες. Οπότε αυτό πιστεύω λειτουργεί σαν. Και το βόλεϊ όμως, η αντίδραση στη μία κτλ. Ναι, μα είναι αλληλένδετα. Το ένα βοηθάει το άλλο. Ναι, αυτό λέω. Η εμπειρία από το ένα δεν είναι ανεξάρτητο με το πώς λειτουργεί το άλλο. Όλα στο ίδιο μυαλό μπαίνουν. Όλα συνδέονται, ναι. Να το πούμε γι' αυτό, ότι έχουμε αθλητές που είναι σε πολλά επίπεδα. Δεν κατάλαβα. Επειδή είναι ο Μύρωνας, όπου να ήταν. Ο σκοπός είναι ότι τα χρυσά μετάλλια έρχονται με τον Πανιώνιο. Αυτό είναι το διατάφτα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δάφνη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και τον μπαμπά.
που την έφερε και θα τα πούμε. Γεια σου, Μάσκαλε. Γεια σου, τα λέμε, Μιχάλη. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε για λίγο ακόμα με τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, για πες μου τώρα. Είπαμε για προπονήσεις, να πούσουμε για τα λειτουργικά. Δεν μου είχες πει ότι έχουμε ξεκινήσει και διπλές προπονήσεις. Διπλές, οπωσδήποτε διπλές. Υπάρχει πρόγραμμα. Φυσικά, γιατί όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο δυσκολεύει και το επίπεδο των αθλητών. Γιατί αυτοί που συνεχίζουν μένουν οι καλοί των καλών. Δεν θα μείνει κάποιος ναι. ο οποίος. Μάλιστα. Ναι. Κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να το ακολουθήσει τόσο σκληρά σε αγωνιστικό επίπεδο. Οπότε, σαν αποτέλεσμα, έχουμε τις προπονήσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω και ακόμα και από, από τους νέους άνδρες, το επίπεδο ανταγωνισμού οδηγεί να χρειάζεται και μια δεύτερη προπόνηση. Γιατί καταπονεί το χρόνο. Μπορώ να σου πω και από το επίπεδο των παιδών τα μια φορά. Τον παιδό. Ναι, όχι τον φίλο νέο άντρο. Μάλιστα. Δηλαδή από την ηλικία των 14. Το 15. Δεν καταπονεί το μέλλον. Ας μην πούμε 14, ας πούμε 15. Κοίτα, είναι αναλόγως στο άθλημα. Βέβαια, εννοείται ότι η ένταση της προπόνησης δεν είναι η ίδια την πρωινή. Η πρωινή και απογευματινή, φαντάζομαι, άλλες ασκήσεις. Άλλες ασκήσεις. Υπάρχουν βέβαια και αθλήματα, όπως εννοώ και το κολύμπι, δεν θα αναφέρω γιατί yeah. έτσι είναι. Σαν γυμναστήρια, δεν ξέρω οτιδήποτε, που ζορίζει το παιδί και από 12 και από 11. Το τζούντο δεν χρειάζεται σε αυτήν την ηλικία, αλλά άμα πάμε για πρωταθλητισμό, μετά τα 15 μέγιστα 16, αν είναι το παιδί πολύ για πρωταθλητισμό, πρέπει να κάνει δύο προπονήσεις. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει βάρη, αν θες να... Να κάνει σε ένταση, εννοούμε, σε ένταση. Ναι, να κάνει ένταση. Ένταση, να έχει ένταση. Και πρωί και απόγευμα. Δηλαδή για να μπορεί να... Βέβαια, επειδή υπάρχει το σχολείο, τα παιδιά... Είναι δεν, και, μπορούν, δεν είναι και εφικτό πάντα. Δεν είναι εφικτό. Πρέπει να είναι όπως τώρα που είναι ο Αλέξης, που είναι σε σχολή και μπορεί και κάνει πρωί βράδυ. Άρα σε αυτή την ηλικία το πρωί βράδυ σημαίνει για παιδιά βέβαια το καλοκαίρι, γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα, ναι, αυτά. Όποτε έχουν διάθεση. Γι' αυτό και λέω 14-15, με κατάλαβες. Εντάξει, είναι υπερβολικό, αλλά τουλάχιστον να, τις διακοπές τους χρειάζεται. Χρειάζεται. Για να, αποδώσει. Βέβαια δεν είναι και το. Δεν είναι και το ότι πρέπει να γίνει. Όποιο το κάνει αυτό θα πάει καλύτερα. Αυτό είπα να πει. Όχι ότι δεν μπορεί να βγει πρωταθλητής και με μία προπόνηση στην ηλικία των 15-16. Αλλά σίγουρα μετά τα 18-19 που είναι ο Αλέξανδρος θέλει δύο προπονήσεις. Δεν είπαμε τώρα και έφυγε η Δάφνη. Ας το αναφέρουμε και ας έφυγε. Έχουμε στο δικό σας άθλημα έχουμε και τα τάρ, έτσι. Ναι. Να μιλήσουμε και λίγο για τα τάρ πριν κλείσουμε. Ποια κοπέλα πήρε τάρ. Η Δάφνη ήταν μικρή το πρώτο της. Η Δάφνη δεν είναι μικρή ακόμα. Η Άρτεμις η Μπότση το πήρε. Α, είδα που το ανέφερες και, και στο διαδίκτυο. Θα το αναφέρουμε και στην πόλη. Πώς λέγεται η κοπέλα? Άρτεμις Μπότση. Η οποία τι ηλικία είναι? Είναι στα του 4-20, 20 χρόνια. Ναι. 20 χρόνια. Εντάξει, στο Ντάν υπάρχει μια διαδικασία, τουλάχιστον γύρω στα 17 και το παιδί να έχει προχωρήσει. Είναι να πούμε ότι το ΤΑΤ σημαίνει στο τζούντο επισφράγηση των δυνατοτήτων. Είναι σαν επισφράγηση το πρώτο ΤΑΤ, δηλαδή η μαύρη ζώνη που λέμε, είναι μια επισφράγηση των δυνατοτήτων ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καλό. Σε ένα σημείο καλό. Πια και μπορούμε σιγά σιγά να κοιτάξουμε. Οπότε τα ΤΑΤ πάνε από την ηλικία, από πιο μεγάλε ηλικίε αρχίζουν και μετράνε. Εντάξει, μετά τα 16-17 μπορεί το παιδί να πάρει ΤΑΤ. Εσύ ασχολείστε, είναι άλλο διαγωνισμό τον Τάρο. Είναι σε εξετάσεις, φαντάζομαι. Είναι σε εξετάσεις. Ο Αλέξανδρος, μάλιστα, επειδή είχε την τρίτη ηλικίου, το άφησε και θα δώσει τώρα αυτούς τους μήνες για τον Τάρο. Α, θα δώσει τώρα για τον Τάρο. Ναι, δεν το αφήνω. Να πούμε, να πούμε ότι η Δάφνη πήρε το ξό μετάλλιο. Ναι. Αλλά ηλικιακά δεν υπάρχει σε αυτή την πάνω από τα 18-19 επαφή. Μπορεί και 17, μπορεί και σε δύο χρόνια να το πάρει. Λοιπόν, ναι. Αλλά ο Αλέξανδρος, να πούμε ότι είναι να το βάλει στο προγραμματισμό. Δεν πάει να πει ότι άμα δεν έχει τάνη δεν έχει μαύρη ζώνη. Αλέξανδρε, πώς. Όχι, έτσι. Άμα δεν έχει τάνη δεν έχει μαύρη ζώνη. Αλλά αυτό που έχει μαύρη ζώνη και αυτό που έχει καφέ, δηλαδή εγώ, δεν σημαίνει ότι ξέρει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει το πρώτο. Μετά το πρώτο, δεύτερο. Υπάρχει διαφορά, αλλά... Στο δεύτερο τρίτο ανεβαίνει επίπεδο, έτσι. Ναι. Γιώργο. Λέω κάτι λάθος. Όχι, είναι κοντά. Αυτό που λέει ο Αλέξανδρος είναι κοντά οι αποστάσεις.
Δηλαδή, οι καφέ μπορεί πολλές καφέ όπως το Αλέξανδρο να παίζει με μαύρες, όπως παίζει τώρα και με άντρες και με νέους άντρες. Απλώς η μαύρη που σημαίνει το πρώτο ντάν σημαίνει, κάτι... σημαίνει ότι έχω φτάσει σε ένα επίπεδο πιστοποιημένα ψηλό. Αγωνιστικά δεν μετρά. Αγωνιστικά, ό,τι πει το τατάμι. Ό,τι πει το τατάμι, μπράβο. Ναι. Αγωνιστικά δεν μετράει. Απλώς είναι ένας τίτλος που πρέπει ο τζουτζούς να τον έχει. Ναι, είναι και ζήτημα αυτοπεποίθησης, έτσι. Σίγουρα. Θα κάνετε κάποιες εξετάσεις για να... Ακριβώς. Ο Αλέξανδρος είναι, σου λέω... Είσαι έτοιμος, πότε να πούμε και σαν είδηση. Θα δώσεις για... Θα δώσω. Έχω παρακολουθήσει το απαραίτητο σεμινάριο, το οποίο είναι για μαύρη. Εκτός συλλόγου, έτσι, που... Τα διοργανώνει η Ομοσπονδία αυτά. Ναι. Και στην ουσία η διαδικασία για να πάρεις μαύρη είναι ο συνδυασμός κάποιων τεχνικών και να έχεις κάποιες θεωρητικές και αγωνιστικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Να. Αυτό να κλείσουμε σαν μικρή λεπτομέρεια. Υπάρχει ίδιες εξετάσεις για αγόρια και κορίτσια αυτά. Ναι, δεν υπάρχει. Έτσι. Να πούμε συγχαρητήρια πάλι για την Άρτεμις που το πήρε. Κατεβαίνει στους αγώνες Άρτεμις ή κάποιο. Όχι, τώρα είναι και στο λιμενικό. Έχει σταματήσει προπολού να ασχολείται αγωνιστικά. Ασχολείται αθλητικά για να καταφέρει να πάρει τον ΤΑΝ. Τον ΤΑΝ και να. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγωνίζεσαι για να πάρει τον ΤΑΝ. Όχι, ναι. Γιατί είναι πολλά παιδιά που έχουν σταματήσει την καριέρα, δεν θέλουν να παλεύουν άλλο. Και θέλουν να αποκτήσουν τη μαύρη ζώνη. Mm. Όπως είναι και πολλά παιδιά που δεν μπορούν να αγωνιστούν και θέλουν να αποκτήσουν τη μαύρη ζώνη. Αυτό δεν είναι ανελητό. Όχι, αυτό δεν είναι. Αλλά χρειάζεται να είσαι μέσα σε κάποιες προπονήσεις για να ανέβεις το επίπεδο. Ναι, προπονήσεις γίνονται. Yeah. Αλλά το αγωνιστικό είναι κάτι άλλο. Το αγωνιστικό είναι κάτι άλλο. Αν είσαι και αγωνιστικά, πας καλά και πάρεις και τη μαύρη ζώνη, είσαι σε ένα επίπεδο παραπάνω. Ακόμα. Yeah. Δηλαδή, αν είσαι και καλός στο άθλημα και καλός στη μαύρη ζώνη στο επίπεδο. Μετά είσαι κάτι άλλο, είσαι ένα επίπεδο δύο επίπεδα πάνω. Μάλιστα. Οπότε κάπου εδώ τα είπαμε σχεδόν όλα για τον τζούντο. Το τζούντο που είπαμε είναι 18 χρόνια στο Πανιόνιο. Πέρασε μέσα από διάφορα προβλήματα και τώρα, επειδή υπάρχει αγάπη και του Γιώργου και του Σταύρου, όπως βλέπετε είμαστε σε ένα επίπεδο αναγέννησης του αθλήματος και σιγά σιγά θα καλέσουμε και θα γίνει και το promotion που βλέπει μέσα στο καλοκαίρι για να γίνουν ακόμα πιο πολλά τα παιδιά και να φέρουμε πιο κοντά την ωραία στον αθλητισμό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Και μέσα από το Δήμο, έτσι, που ο Δήμος έχει το Δήμο Νεολαίας και Άθλησης, ναι, που, έχουμε συνεργασία με το Σύλλογο. Τώρα έχουμε και με το Σύλλογο, είναι όλα καλά. Λοιπόν. Και το τζούντο, όπως είπαμε, δρόμο της ευγένειας, και το τζούντο, όπως είπαμε, διδάσκει αξίες, διδάσκει. Και είναι βέβαια και η εκγύμναση που στις μέρες που ζούμε καλό θα είναι το κορμί μας να το έχουμε γυμνασμένο και για αυτοάμυνα και για τα πάντα, διότι ο κόσμος αλλάζει, ο κόσμος γίνεται περίεργος. Δυστυχώς και οι αθλητές του τζούντο, να ξέρετε, δεν πρόκειται να δείτε ποτέ αθλητή του τζούντο να επλακεί με τη δικιά του θέληση σε οποιοδήποτε αψημαχία, σε οποιοδήποτε βίο περιστατικό, σε οποιοδήποτε βία. Γι' αυτό λέγεται και ο δρόμος της ευγένειας. Ναι, είναι κάτι... Τζούντο είναι δυνατός για τον εαυτό του και για τη δικιά του σωματική και ψυχική υγεία. Πράγματι, πράγματι, προσωπικά εμένα δεν μου έχει συμβεί τέτοιο περιστατικό που να εμπλακώ εγώ σε τέτοια... Μάλιστα και να σου τύχει θα το αποφύγεις. Σίγουρα. Γνωρίζοντας τις δυνάμεις σου, γνωρίζοντας. Ναι, γιατί ξέρω πως άμα εμπλακώ δεν θα υπάρξει καλό μετά. Αυτά είναι η πρώτη εκπομπή μετά από πολύ καιρό για την Πανιόνια. Ναι, και θέλω να πω και κάτι άλλο που το έχουμε ξαναπεί, δεν ξέρω, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, το ξέρω βασικά, αλλά μου κάνει το μέρη εντύπωση ότι γενικά οι αθλητές που ασχολούνται με τον καιρό φτάνουν σε ένα σημείο και έχουν πολύ καλή, εκτός από πολύ καλή ηθική και χαρακτήρα που έχει φτιάξει, είναι πάρα πολύ καλή και στη ζωή τους, τα μαθήματά τους, μπαίνουν σε καλές σχολές, είναι... Μα τα έχουμε πει. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Απλώς μου κάνει εντύπωση χρόνο με το χρόνο όταν, που ασχολούμαι, δηλαδή. Όταν υπάρχει αυτοπειθαρχία και αυτοέλεγχος στο ίδιο το άθλημα και οργάνωση και συγκέντρωση, δεν μπορεί να είσαι οργανωμένος, πειθαρχημένος και, με μέθοδο στο άθλημα και στη ζωή σου να είσαι λαλαλά και λολολό.
Αυτό δεν γίνεται. Περνάει στον οργανισμό, περνάει στην ίδια σου την καθημερινότητα. Αυτό λέμε ότι είναι ο αθλητισμός. Και το τζούτο και πολλά άλλα αθλήματα. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για την ενόργανη. Πολλά άλλα αθλήματα που όταν έχεις την εσωτερικό αυτοέλεγχο και πειθαρχία, αυτό περνάει στη ζωή σου. Περνάει στη ζωή σου και μετά βάζεις στόχους. Ο πρωταθλητισμός που είπαμε, όταν βάζεις στόχους. Εννοείται ότι δεν μπορείς να έχεις στόχους μέχρι τα 23-24 σου στον αθλητισμό και στη ζωή σου, στην καριέρα σου να μην έχεις στόχους. Η ζωή σου μετά αποκτά το νόημα των στόχων, της εξέλιξης. Έτσι είναι η ζωή, δεν είναι μια ευθεία γραμμή, η ζωή θέλει εξέλιξη. Ε, Αλέξανδρε, τώρα που είσαι και στη σχολή, τώρα που είσαι και στη σχολή, αυτό θα ακολουθείς, φαντάζομαι, όταν με το καλό τελειώσεις. Και στη δικιά σου εξέλιξη. Εγώ θα σας εύχομαι να είστε υγιείς, να είστε καλά, δυνατοί, και να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα και την οικονομική και την συμπαράσταση εδώ από την τεχνολογική την έχουμε για να κατέβουμε και στην Αθήνα που θα γίνει το, είπαμε, το ευρωπαϊκό κύπελλο, το ευρωπαϊκό τον Οκτώβριο. Θα ήταν καλό να κάνετε και μία. Να έχουμε έρθει. Άμα είναι και στο, εδώ πέρα κοντά μας στο Θάλιρο, θα είναι και πολύ πιο εύκολο. Ναι, άμα είναι εδώ θα είναι πιο εύκολα. Δεν ξέρω με τα δικαιώματα να το συζητήσουμε ποιος θα το πάρει. Εντάξει, αυτό μπορεί να, ναι, να το δείτε. Ναι. Αλλά αν τα έχει η Τένα, γιατί είναι ανίδων, δεν είναι αδρών, είναι αδρών. Είναι ανίδων. Μπορεί να μην έχει κάλυψη, δεν ξέρω αν έχει κάλυψη. Μπορεί να έχει κάποιο site με κάποιο. Ναι. Συνήθως αυτό επειδή είναι από την επίσημη Παγκόσμια Ομοσπονδία έχουν κάποιο live streaming, αλλά φαντάζομαι. Έχουν live streaming από την Παγκόσμια, το Judo TV τα βγάζει. Ναι, υπάρχει. Τώρα κάλυψη εσωτερική. Εσωτερική κάλυψη και μετά των αγώνων είναι άλλο κεφάλαιο. Είναι άλλο κεφάλαιο, αλλά αυτά τα βγάζει όταν παίζει live, δεν μπορεί να μπει εκεί. Τα βγάζει μόνο όταν είναι de facto. Είναι de facto. Να είμαστε καλά. Αλλά έχουμε και το Πανιόνιο το δικό μας. Έχουμε και το Πανιόνιο πάλι θα είναι που στο οποίο πέρυσι, πάλι θα είναι από Νοέμβριο. Πάλι Νοέμβριο, που, στο οποίο πέρυσι ήταν και ο Άλεξ, ο φωτογράφος μας, ένας φωτογράφος μας. Μάλιστα. Και κάλυψε τους αγώνες πολύ όμορφα. Μάλιστα. Και πάμε φέτος για την ένατη χρονιά. 8 είναι. 8 είναι η φετινή που έρχεται. Η φετινή που έρχεται. Το 7ο έγινε. Έγινε. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και του χρόνου θα είναι το 8ο. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, ο Πανιόνιος και με το δικό του τουρνουά προσπαθεί να φέρει τα παιδιά κοντά. Ευχαριστούμε πολύ και τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο που φύγανε από την προπόνηση να έρθουν να μας πούνε τα νέα του τζούντο για το 2024 και θα τα πούμε πάλι με μια εκπομπή της Πανιόνιας Πορείας την ερχόμενη εβδομάδα, πάλι την Παρασκευή, την ίδια περίπου ώρα, εκεί γύρω στις 9. Γεια και χαρά.